πριν συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να σας πω ότι έχω κάτι πολύ ωραία σκουλαρίκια, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Λουλαλό, από την προηγούμενη εβδομάδα, ποια μέρα παίξαμε τελευταία φορά, δεν θυμάμαι, Τετάρτη. Λοιπόν, θυμάστε αυτά που φορούσα, που είχε τους τρεις κρίκους στη σειρά, το πιο μικρό, το πιο μεγάλο και το τεράστιο. Αυτά τα σκουλαρίκια, λοιπόν, τα χρυσά δίνουμε σήμερα, 1240 συμμετοχές. Παναγιώτη, πες μου ένα αριθμό από το 1 στο 1240. Ω, Παναγιά μου, 1 στο 1240. Ναι. 777. Όχι, κατάλαβα. Ψάξε, Ελένη. 700 δεν είναι το 700 εδώ. Πόσο είπες, 700? 77, όλα τα επτάρια. Όλα τα επτάρια. Όλα τα επτάρια. Να το. Πείτε, σε ποια πόλη πάνε τα σκουλαρίκια? Θεσσαλονίκη. Πολύ σωστά το είπατε. Γεια σου, Ελένη. Θέλω πολύ να κερδίσω τα σκουλαρίκια. Πολλά φιλιά. Μαρία Γκαμπέση από Θεσσαλονίκη. 777, το είπε ο Παναγιώτης Πετράκης. Να μην νομίζετε. Δικά σας τα σκουλαρίκια με πολύ πολύ αγάπη από την εταιρεία Λιλαλό. Και να θυμίσω, είχα πει για ένα CD με το τραγούδι των τίτλων από τα μυστικά της ΕΔΕΜ που τραγουδάει ο Παναγιώτης Πετράκης, αλλά βρέθηκε και ένα δεύτερο, το έχει εδώ πέρα και ο Δημήτρης μας. Οπότε δύο τα CD που στέλνουμε και τα δύο με υπογραφή και αφιέρωση από τον Παναγιώτη Πετράκη. Στο KME1, papakialfatv.gr, είναι το CD που βλέπετε. Και όσο είμαστε ακόμα στην μουσική και πριν περάσουμε και στις ταινίες, πάμε λίγο στη σύνδεσή μας. Αύριο, λοιπόν, είναι η γιορτή που κάθε χρόνο κάνει, γίνονται για τα βραβεία MAD. Με πάρα πολλές κατηγορίες, δεν είναι κατάλληλη για να σας τις πω, είναι τόσες πολλές που πραγματικά τα χάνω. Για να δούμε όμως αυτό το πολύ ωραίο κορίτσι, τη Μέρη Σινατζάκη, η οποία φυσικά από τα MAD ξεκίνησε και μπορεί να τη βλέπετε κατά καιρούς και στον Αντένα, αλλά εκεί. Στην μουσική νεανική τηλεόραση βρίσκεται και θα βρίσκεται για πολλά χρόνια ακόμα, νομίζω. Μαρία μου. Γεια, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Μαρία. Μας βλέπετε όλα καλά? Σε βλέπουμε πάρα πολύ καλά, όπως πάντα. Ωραία, τέλεια. Είμαστε στο Taekwondo από πολύ νωρίς. Mm-hmm. Από το Σάββατο, μην σου πω ότι είμαστε σερί. Αφημένη και το Σάββατο. Ναι, δεν κοιμηθήκαμε εδώ, αλλά εντάξει, πηγαίνει, ερχόμαστε. Για την 8η απονομή των MAD Video Music Awards, έχουμε πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, πολύ αγαπησιάρικο, γιατί φέτος το σύνθημα είναι A Love Summer και έχουμε μαζί μας και τη Vodafone οπωσδήποτε. Έχουμε και τη Σάγια εδώ, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Όχι, εσένα βλέπουμε. Α, ωραία, θα σας δείξω και τη Σάγια σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα τη βλέπουμε. Καλημέρα. Γεια σου, Σάγια, καλημέρα. Σε χαιρετάνε να ξέρεις, επειδή δεν έχει επιστροφή θα τα μεταφέρω εγώ. Η Σάγια, να ξέρετε ότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολλές υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία, 5 τον αριθμό. Θα ρωτήσω πώς αισθάνετε, θέλετε? Ρώτα ό,τι θέλεις, είναι πάνω σου το κομμάτι αυτό όλο. Κάνει ό,τι θέλεις εσύ. Είμαι ενθουσιασμένη. Όλα πάρα πολύ καλά και σε ένα φέτος. Όλα τέλεια. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να πάνε καλύτερα, πιστεύω. Έχεις έρθει αυτή την ώρα για πρόβα. Για πρόβα είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ όλη μέρα. Mm-hmm. Χωρίς να μας πεις τι θα κάνεις και με ποιον, θέλω μόνο να μου πεις πόσο εντυπωσιακό θα είναι αυτό που θα δούμε από σένα. Πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα πολύ δυνατό medley, με πολλές εκπλήξεις, με χορευτικά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Οι εκπλήξεις είναι ούτως ή άλλως το δυνατό σημείο των MAD Video Music Awards. Έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους φέτος. Μέρη μου, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είχε ακουστεί εδώ και 10 μέρες τώρα, όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει να μιλάμε για τα MAD, για τα βραβεία, ότι φέτος λέει θα υπάρχει πιο πολύ λαϊκό. Πώς να το πω τώρα. Χρώμα. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό, αρκεί να σας πω ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος θα ανέβει στη σκηνή των MAD Awards, ο Πάνος Κιάμος, θα έχουμε θρυλική επιστροφή του Αντώνη Ρέμου, που έχουμε να τον δούμε κάποια χρόνια στη σκηνή των Awards, η Δέσποινα Βανδύ επίσης θα είναι εδώ. Έχουμε φροντίσει να δώσουμε και λίγο έτσι πιο λαϊκό χρώμα, γιατί πέρυσι όταν ανέβηκε ο Πάνος Κιάμος στη σκηνή για να πάρει βραβείο και σιγοτραγούδησε το ρεφρέν από το κομμάτι του, έγινε χαμός, πήγε να πέσει στο στάδιο. Και όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για αυτό το κοινό. Σωστά. Μπορώ να ρωτήσω κάτι εγώ? Πού να σας πω ποιοι είναι εδώ αυτή τη στιγμή? Πού, δεν μπορώ. Θέλω να ρωτήσω πόσες υποψηφιότητες έχει η αγάπη μου, η Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη, η οποία ήταν από τις τεράστιες εκπλήξεις και πέρυσι στα βραβεία, νομίζω ο κόσμος εκεί την εκτίμησε, στα MAD Awards, είναι υποψήφια στην πρωτοεμφανιζόμενη, στην καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνη και στην πιο σεξι εμφάνιση, φυσικά. Wow, έτσι.
Εννοείται. Γενικά, να ξέρετε ότι στη σκηνή θα ανέβουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Θέλετε να σας πω μερικά ονόματα? Φυσικά. Είσαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ναι, είμαστε πολύ έτοιμοι γι' αυτό. Θα ανοίξω σκονάκι, το καταλαβαίνετε. Έλλη μόνο. Είναι πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, Βέγγας, Μέλισσες, Ονειράμα, Σταβέντο, με Μύρονα Στρατή, που είναι το μοναδικό ντουέτο που βγήκε παραέξω, οπότε μπορούμε να το πούμε. Ο Μηδενιστής θα είναι εδώ, θα είναι η Ονειράμα, σας το είπα, ο Κώστας Μαρτάκης, η Τάμτα, η Otherview, πάρα πολλοί κόσμος και η Σάγια φυσικά, μαζί με τον Μαρκ Άντζελο, που έχουν και τις περισσότερες υποψηφιότητες, 4 στον αριθμό, στα φετινά Awards. Και έχουμε και πάρα πολλούς καλεσμένους από το εξωτερικό. Ελένη, θες να σου πω κι αυτούς? Δεν θέλω. Ξέρεις πόσο πρόβα έχω κάνει, γιατί θα με ρωτάς ποιος είναι ο T-Pain και άλλα τέτοια. Κρατιέμαι όμως, όπως βλέπεις, και δεν ρωτάω, γιατί λέω αυτοί που το παρακολουθούν, τους ξέρουν όλους αυτούς τώρα, και εγώ θα βγω πάλι άσχετη. Οπότε βλέπεις, το έχω βουλώσει και περιμένω να μου τα πεις εσύ. Οπότε θα σου πω τον T-Pain, που έχει κερδίσει και 2 γκράμμι, παρακαλώ. Θα είναι εδώ ο Μοχόμπι, ο Τσίπριαν Ρόμπου, η Jessica Six κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη θα έρθει για μας εδώ. Και ποιον ξεχνάω, τον Έμ Ποκορά. Θέλω να μου πεις ειλικρινά τώρα. Ειλικρινά. Ναι. Δεν θα προσβληθώ. Εγώ είπαμε δεν ξέρω κανένα, αλλά μπορεί να μ' ακούσει ένα τραγούδι να πω αυτό το τραγούδι το ξέρω, αυτό το τραγούδι το ξέρω, το άλλο το ξέρω. Ναι. Εσύ από αυτούς όλους που μου λες, τους ήξερες όλους πάρα πολύ καλά? Ναι. Εντάξει. Και το Μοχόμπι ξέρω που δεν ξέρω να στο λεφτά. Γι' αυτό εσύ έπιασες δουλειά εκεί, ενώ εγώ ποτέ δεν κατάφερα. Μα δεν έχετε, Μαρία, κάτι πιο γνωστό, του Ζέπελιν, δεν έχετε κάτι? Θα έχουν και οι Rolling Stones. Θα πετάει από πάνω ο Ζέπελιν. Να τους ξέρουμε κι εμείς. Αχ, τι πάθαμε. Λοιπόν, πόσες ώρες πιστεύετε θα διαρκέσει το πρόγραμμα που θα απολαύσει ο κόσμος που θα είναι κοντά σας αύριο το βράδυ? Πόσες ώρες? Κοίτα, θα ξεκινήσουμε εκεί γύρω στις 9.30. Δεν θα πάρει ένα τριωράκι? Και λίγο λες. Ναι. Μπορεί να λέω και λίγο. Εντάξει, όχι, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Θα είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι και έχουμε κάνει τόσες πρόβες που όλα θα πηγαίνουν τάκ, 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 τάκ. Θα είναι μια χαρά. Θα μας πεις άλλα ονόματα καλλιτεχνών που θα είναι εκεί? Μας ανέφερες μόνο άντρες όσον αφορά, ας πούμε, καλλιτέχνες που μιλήσαμε περί του λαϊκού προγράμματος. Δηλαδή, μας είπες για Κιάμο, για Ρέμο, για Οικονομόπουλο. Γυναίκες? Κοίτα, θα είναι η Δέσποινα Βανδύ, που δεν είναι ξεκάθαρα λαϊκό, το καταλαβαίνεις. Θα είναι η Τάμτα, θα είναι η Ελένη Φουρέιρα, εννοείται. Η Κατερίνα Στικούδη θα βρεθεί στη σκηνή των Mad Awards. Τσεκάρω. Ο Νίνο θα είναι εδώ, ο Ρέκλες, ο Σάκης Ρουβάς, Σταν. Τι, ο Αντώνης Ρέμος τον έχω πει από την αρχή. Έχω εδώ τη Μαρικρίνα, μου κάνει το σκονάκι το από δίπλα. Εντάξει, θα έχετε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, το Σάκη Ρουβά δεν μας είχε πει. Ναι, μας τον είπε τώρα όμως το Σάκη. Δεν είπε Σάκη Ρουβά, ο οποίος περνούσε και από εδώ πέρα πίσω, γι' αυτό ταράχτηκα. Ο Σάκης θα τραγουδήσει, Μέρη? Ναι, ο Σάκης θα τραγουδήσει, ετοιμάζει εξαιρετικά πράγματα. Όλοι ετοιμάζουν πολύ εντυπωσιακά πράγματα, γιατί η σκηνή είναι τεράστια. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ ιδιαίτερα σκηνικά και θα τα δείτε όλα αυτά. Επίσης, θα έχουμε πάρα πολλούς απονεμητές και πάρα πολλούς εκπροσώπους από το δικό σας κανάλι, παρακαλώ. Με πρώτη και καλύτερη να πω τη Ρούλα Κορομιλά. Μπράβο, πολύ ωραία. Που δεν θυμάμαι αν έχει ξαναδώσει βραβείο στα Mad Awards. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη της εμφάνιση. Η Κατερίνα Καραβάτου, ο Νίκος Μουτσινάς, η Δέσποινα Καμπούρη, πάλι τσεκάρω, η Ναταλία Δραγούμη, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Δόξα Νομικού και πολύ, πολύ ακόμα. Η Ζέτα Μακρυπούλια θα είναι? Η Ζέτα! Δεν ξέρω αν θα είναι η Ζέτα. Για δες λίγο τα χαρτάκια σου. Στα χαρτάκια μου δεν το λέει. Δεν κάνει τότε. Αχ, δεν μου λες. Η Ιδιαζά μου θα είναι εδώ όμως. Επειδή ήταν στο dancing και το συνδύασα. Πάντως, Μέρη, προσωπικά σε προτιμώ πολύ περισσότερο σήμερα με αυτό το ωραίο μπλουζάκι που φοράς, παρά με το πιο βραδινό που σε είδα χτες. Δείχνεις πιο άνετη και πιο εσύ έτσι. Είναι πολύ διαφορετικές οι ώρες που μιλάμε. Και εντάξει, έτσι είναι τα κανονικά μου χαλάκια. Αλήθεια είναι, δεν κυκλοφορώ μηνυφικά έξω, σαν το χθεσινό, με το λεοπάρ. Αλλά το διασκεδάζω εγώ αυτό το υπερβολικό στις εμφανίσεις, να λέμε την αλήθεια. Επειδή είχα δει τα χαρτιά που μας είχαν στείλει πριν από λίγο καιρό, και θα πω σε μια κατηγορία που για μένα έχει πλάκα. Δηλαδή, μου αρέσει, την παρακολουθώ κάθε χρόνο. Με την, ατάκα τραγουδιού. Ναι. Μπορείς, έχεις τα χαρτάκια σου μπροστά να μας υπενθυμίσεις ποια είναι τα τραγούδια φέτος που διαφημίζονται, λέω, διαγωνίζονται σε αυτό, στην κατηγορία καλύτερες ατάκες? Απ' έξω τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω. Ωραία. Ωραία. Και θέλω την πρόβλεψή σου. Ναι, λοιπόν, θα πούμε και εμείς τη δικιά μας. Θα πούμε και εμείς τη δικιά μας. Βεβαίως. Σε αυτή την κατηγορία είναι υποψήφοι η Δέσποινα Βανδύ με την ατάκα Έρωτα θέλει ζωή και όχι πόλεμο. Ναι. Ο Σάκης Ρουβάς με την ατάκα Εμένα θες.
είναι ο Αντώνης Ρέμος με το «Κομμένα πια τα δανεικά». Έτσι όπως είναι η ζωή μας πια, κάπως έτσι τη βλέπουμε, «Κομμένα πια τα δανεικά». Αυτό είναι το για πες. Είναι ο Πάνος Κιάμος με το «Από Δευτέρα». Και ο Γιώργος Μαζονάκης με τα ίσια ανάποδα, λέω σωστά, ναι. Λέω σωστά. Ωραία, για κάνε μας τη δικιά σου πρόβλεψη να δούμε πόσο μέσα θα πέσει. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω την προσωπική μου άποψη, θα σας πω αυτό που έχω καταλάβει, επειδή έχει τελειώσει τώρα πια και η ψηφοφορία, από χθες ολοκληρώθηκε και η online. Από τους καλλιτέχνες που έχουν έρθει στο Mad Radio και έχουν κάνει τις δικές τους προβλέψεις, οι περισσότεροι ψηφίζουν το «Κομμένα πια τα δανεικά». Βέβαια. Και το μόνο που θυμάσαι. Κολλάει γάντι από αυτήν την περίοδο. Και εγώ θα δώσω άλλη μία, έτσι, για να το έχουν υπόψη τους στη χουργή, «Τέρμα το Βερεσέ». Για επόμενο τραγούδι. Αχ, Μέρη μου. Λοιπόν, όλα να σας πάνε καλά αύριο το βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ποιος σκηνοθετεί? Είναι ο Κώστας Καπετανίδης εδώ και ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιμελείται πάνω στη σκηνή τα πράγματα. Είναι συνεργασία τιτάνων, θα έλεγα, για να βγει το αποτέλεσμα όσο γίνεται καλύτερο. Πολύ ωραία. Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλάκια. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια. Εντάξει, αγάπητη η Μέρη. Ναι, είναι λίγο αφήνε. Ξέρετε, πάλι θα πέσουμε στο ίδιο ζώδιο που όλη μέρα συζητάμε για ένα ζώδιο. Τι ζώδιο? Έχω την εντύπωση ότι είναι εγώ καιρό. Γι' αυτό τη συμπαθώ χωρίς και δεν την έχω ρωτήσει κιόλα. Όλη μέρα σήμερα μιλάμε για εγώ καιρό. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για πες μας, ρε εσύ, Θοδωρή. Ναι. Μου πες μια ταινία το πρωί, κάτι με ελέφαντες, δεν θυμάμαι. Όχι, τους ελέφαντες θα τους δω αύριο και θα σας τους πω την Πέμπτη. Πώς την είπες αυτή την ταινία? Νερό για ελέφαντες. Νερό για ελέφαντες. Ρόμπερτ Πάτινσον, Ρις Βίδερσπουν. Που εξελίσσεται σε ένα τσίρκο. Όπου αυτοί οι δύο υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, μέσα στο τσίρκο συμμετέχουν. Νομίζω ότι αυτή είναι στο τσίρκο, αυτός πηγαίνει κάτω από ορισμένες περιστάσεις εκεί. Θυμάται τι έχει γίνει και ένας ελέφαντας πρωταγωνιστεί και έχω διαβάσει ότι είναι και πάρα πολύ καλός. Δηλαδή αυτός πάει για βραβείο. Ο ελέφαντας υπάρχει στο βραβείο ζώου. Κοιτάξτε, πόσοι στα Mad κάνουν βραβείο Ατάκα, στα MTV κάνουν βραβείο Φιλιού. Αν δίναμε βραβείο θα ήταν δύο φέτος. Ο ελέφαντας και η Μαϊμού στο Hangover 2. Που καπνίζει, όλοι λένε πάντοτε ότι σε μια ταινία μην παίζει ποτέ μαζί με παιδί ή με ζώο. Διότι κλέβει την παράσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης έχω και μια είδηση εδώ πέρα για τους χίπηδες. Δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν. Ότι έγινε κοσμοσυρωή, γράφει εδώ ο συνάδελφος. Όντως έγινε κοσμοσυρωή. Σταμάτα, λέει. Ένα reunion παιδιά, έγινε. Χίπηδων έγινε. Αυτό το ξέρουμε, το είπαμε και εμείς ότι θα γίνει. Αλλά έγινε κοσμοσυρωή, ήρθε κόσμος πολύς δηλαδή. Άνευ προηγουμένου παρατηρήθηκε το Σαββατοκυριακό. Ναι, στην ηλικία του σήμερα οι άνθρωποι του τότε που θυμούνται εκείνα τα χρόνια πόσο ωραία περνούσαν στα Μάταλα. Το πιστεύεις αυτό? Και επειδή δεν έχω πλάνα από την ταινία που ήθελα να σου πω, νομίζω ότι αυτό είναι το βίντεο που είναι πιο φαβορή να πει. Αλλά έχω ταινία αν θέλεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Διάλεξε το Super 8 ή αυτό. Ποιο από τα δύο? Άσε, θα δω τους χίπηδες. Τους χίπηδες. Σε ευχαριστώ για όλα. Οι χίπηδες επέστρεψαν στα Μάταλα σχεδόν 40 χρόνια μετά. 67, I was here and spent two weeks in the cave. Τα παιδιά των λουλουδιών, όπως τους αποκαλούσαν, που περούσαν τα καλοκαίρια τους στις σπηλιές και ονειρεύονταν ένα καλύτερο κόσμο, συγκεντρώθηκαν στην παραλία του χωριού για να θυμηθούν εκείνες τις όμορφες εποχές, μας λένε. The life in Matala was relaxed. You didn't have to do anything. You got up when you wanted to. You went to sleep when you wanted to. If you could sleep over the rock and roll coming out of the Delfini Taverna. Η ζωή εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετική, σχεδόν μαγική για τους χίπες που έβρισκαν καταφύγιο στα Μάταλα. Primitive, quiet, peaceful. Now? There's something in the air that was there and that's still here. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται για να κατοικήσουν σπηλιές. Από Αμερική, Αυστραλία, Σουηδία, Αγγλία. Όλοι ήθελαν να ζήσουν πρωτόγονα, όπως έλεγαν, να έρθουν πιο κοντά στη φύση. It's a long way, but how could we not? This place is full of magic. Still, even though there are more tourists, it's perfectly magical and we love it. Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν στα Μάταλα για το φεστιβάλ επανένωσης των Χίπης. Στόχος των διοργανωτών είναι το φεστιβάλ να αποτελέσει ένα θεσμό για την περιοχή. Αυτή η προβολή που δόθηκε και η προσέλευση του κόσμου μας δίνει πραγματικά μεγάλη διάθεση το να κάνουμε ακόμα καλύτερη προσπάθεια. Η
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δεν περίμεναν ότι θα προσελκύσει τόσο κόσμο. Η παραλία γεμίζει ανθρώπους από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Όχι μόνο από τους χίπης που επέστρεψαν, αλλά και από Έλληνες που θέλουν να ανακαλύψουν τι γινόταν τότε. Η επιστροφή στη φύση μας κάνει να αισθανόμαστε ανθρώπους. Άνθρωποι. Στις πόλεις αισθανόμαστε σαν ζώα. Βλέπουμε και πώς διασκέδαζαν οι νέοι παλιότερα. Τα παιδιά των λουλουδιών αγκαλιάζονται, χορεύουν, κοιτούν το ηλιοβασίλεμα και ελπίζουν να επιστρέψουν και του χρόνου στον τόπο που έζησαν τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους. Ορίστε, είχε επιτυχία. Και κοσμοσυρωή δεν μου φάνηκε, αλλά κόσμο είχε πάντως και είχε και παλιούς και... Έτσι, σημάδια ρετρό. Καλά κάνα. Τώρα που είναι και μόνο τα Volkswagen, τα βανάκια ζωγραφισμένα με τα λουλούδια και αυτά. Τι γέλια την είδες με το Volkswagen λουλούδι. Ναι, ναι. Ήμουν εγώ σε κάποια χρόνια. Λες, φαντάζεσαι. Σταμάτα, αλλά στην παραλία με το λουλούδι και να λες, ωραία περνάγαμε, η ζωή στην πόλη ήταν αποπνικτική, γι' αυτό και απέδρασα. Μένω στη δεύτερη σπηλιά αριστερά όπως μπαίνει. Αλλά το λουλούδι, λουλούδι. Εγώ φεύγοντας από εδώ, πάρα το σακούλα μου με τα λουλούδια. Τελείωσε, δεν θα τα αφήσω εδώ πέρα τα λουλούδια μου. Αμάραντα.